Αυτές είναι άλλες 10 φράσεις που ξεχώρισα από ένα βιβλίο μου που είχα για χρόνια διάβαστο, του Richard Powers, και το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη, τον Ορφέα. Ωραίο εξώφυλλο. Είναι θρίλερ. Και αυτός είναι ένας από τους σελιδοδείκτες της συλλογής μου. Είναι πίνακας του ζωγράφου Γιώργου Σταθόπουλου και λέγεται «Κοπέλα με άρπα». Τελείως. Ο Σταθόπουλος μου θυμίζει τον Αλέκο Φασιανό αλλά και τον Βασίλη Σπεράτζα. Μοιάζουν λίγο στη θεματική οι πίνακες του στα χρώματα. Τέλειος. Μου το πάρετε. Άσχετο, αλλά σήμερα ανακοινώνεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2022. Ο Καζαντζάκης είχε προταθεί 9 φορές και το άξιζε να το πάρει και τις 9, αλλά δεν το πήρε. Τι να κάνουμε, δεν παίρνουμε πάντα αυτό που αξίζουμε. Επίσης, ο συγγραφέας του βιβλίου έχει τιμηθεί με National Book Award for Fiction και με Pulitzer Prize for Fiction. Για το βιβλίο του Echo Maker. Είναι πολύ ωραίο. Αν το έχετε στη βιβλιοθήκη σας, διαβάστε το. Και άμα το διαβάσετε, οφείλετε μια βλωτική από εδώ, γιατί δεν το έχω. Φράση πρώτη. Τι τα θέλετε τόσα τριβλία, Πέτρη, για να καλλιεργώ βακτήρια, σαν και εμάς. Φράση δεύτερη. Πάντα στη ζωή μου παρασκεφτόμουν τα πράγματα. Εδώ όμως, για μια φορά, απλώς έπραξα. Φράση τρίτη. Οι λιγοστές αξιόπιστες μελέτες που είχε καταφέρει να βρει για τη μουσικότητα στους σκύλους έδειχναν ότι κατάφερναν μόνο περίπου το 1/3 μιας οκτάβας. Καλό. Φράση τέταρτη. Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με την επίδραση των διαφόρων ειδών μουσικής στους σκύλους, η heavy metal τους δημιουργούσε ένταση, ενώ ο Βιβάλτι τους ηρεμούσε. Wow. Τέταρτη. Η heavy metal δημιουργεί ένταση στους σκύλους, ενώ ο Βιβάλτι τους ηρεμεί. Πέμπτο. Οι τέσσερις εποχές πρέπει να φέρουν την ίδια προειδοποιητική σήμανση με τα δυνατά ηρεμιστικά. What? Έκτο. Ο σκύλος του Βάγνερ γάβγιζε όταν δεν του άρεσαν οι συνθέσεις του αφεντικού του. Έβδομο. Ο σκύλος του Βάγνερ θύμιζε στο αφεντικό του γαβγίζοντας πότε ήταν η ώρα για να φάει ή για να βγει βόλτα. 8. Όλοι οι μεγάλοι μουσικοί είχαν μουσικόφιλους σκύλους. 9. Δεν είχα ιδέα για το τι θα συνέβαινε. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν φτιάχνεις κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει η τονικότητα εκεί έξω. Δώρο Θεού.